συμμετέχετε στην ΑΛΤΕ Πελοποννής. Συμμετέχουμε. Δύο λόγια για τις δραστηριότητές σας και για την έκθεση. Εμείς κατοικοδρεύουμε στην Καρδαμίλη Δυτικής Μάνης. Είναι έδρα δραστηριοτήτων μας. Υπάρχει ένα κατάστημα με εξοπλισμό outdoor και ταυτόχρονα διοργανώνουμε περιηγητικές και ποδηλατικές διαδρομές στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μάνης. Επίσης, διοργανώνουμε έναν πανελλήνιο αγώνα ορεινού τρεξίματος στο Tiger Tooth Challenge που. Τέλος, έγινε και φέτος και είχε μεγάλη επιτυχία. Ήταν επαιτειακός αγώνας, 10 χρόνια. Ήρθαν όλες οι ομάδες αγωνιστικές, κορυφαίοι αθλητές. Είχαμε ρεκόρ σε 3 από τους 4 αγώνες. Πήγαμε πάρα πολύ καλά, είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Είναι πολύ δύσκολος ο αγώνας αυτός. Δεν είναι δύσκολος ο αγώνας, είναι θέμα προετοιμασίας. Ο αγώνας είναι δύσκολος, έχει τεχνικά σημεία, αλλά η προετοιμασία είναι αυτή που πρέπει για κάθε αγώνα. Είναι πολύ όμορφος, πολύ όμορφος αγώνας, ωραίος ο Τάγετος. Πείτε μας λίγο, τι είναι το 2407 που κάποιοι δεν γνωρίζουν και ποιες ακριβώς δραστηριότητες κάνετε. Και να πούμε ότι είστε μια ομάδα νέων ανθρώπων που έχετε δώσει και ζωή στη Δυτική Μάνη, που τόσο πολύ το έχει ανάγκη. Το 2407 είναι το υψόμετρο του Ταγέτου. Από εκεί προκύπτει και το όνομά μας, είμαστε 2407 Mountain Activities. Οι δραστηριότητες μας περιλαμβάνουν πεζοπορικές και ποδηλατικές διαδρομές, ήπιες, οι οποίες είναι γύρω από την περιοχή της Καρδάμιλης μέχρι και την κορυφή του Ταγέτου, που με πολύ χαρά πηγαίνουμε επισκέπτες από την Ευρώπη αλλά και Έλληνες, για να γνωρίσουν αυτό το πολύ όμορφο βουνό που είναι το ψηλότερο στην Πελοπόννησο. Όλο το χρόνο είναι οι δραστηριότητες αυτές. Οι δραστηριότητες μας κυρίως είναι τους καλοκαιρινούς μήνες. Ξεκινάει η σεζόν με το Tiger Tooth Challenge το Μάρτιο και είναι μέχρι τη σεζόν. Είναι μια αναγκαστική συνθήκη αυτή, γιατί δυστυχώς μετά από τον Νοέμβρη σταματάνε και οι πτήσεις από το εξωτερικό. Είναι δύσκολο να κινήσει κάποιος διεργασίες το χειμώνα, γιατί δεν υπάρχει επικοινωνία με την Ευρώπη. Αν θέλουμε να κινήσουμε το χειμώνα, που είναι ένα στοίχημα για όλο το νομό και για τη Μάνη και για τη Μεσσηνία, πρέπει να δούμε λίγο αυτό το θέμα με τις πτήσεις και με τις παροχές υπηρεσιών το χειμώνα. Οι συμμετέχοντες τι σας λένε για τα μέρη μας? Οι συμμετέχοντες αυτό που μας λένε καταρχάς για αυτούς που έρχονται για πρώτη φορά στην περιοχή, είναι πολύ μεγάλη έκπληξη ότι υπάρχουν βουνά. Δεν είναι γνωστό στην Ευρώπη ότι στην Ελλάδα έχουμε βουνά. Νομίζουν ότι έχουμε μόνο θάλασσα. Νομίζουν ότι έχουμε ένα τραπεζάκι δίπλα στη θάλασσα, με φόντο το κλασικό χταποδάκι που κρέμεται. Και με μεγάλη έκπληξη ανακαλύπτουν ότι έχουμε υπέροχες ορεινές διαδρομές, φαράγγια, αρχαία μονοπάτια, 2.500 χρόνων, τα οποία είναι αφρόντιστα, βασικά. Προσπαθούμε εμείς από την πλευρά μας να κάνουμε ό,τι μπορούμε για αυτό το σημείο. Η έκπληξη, αμέσως αλλάζουν τα συναισθήματα από την έκπληξη σε πολύ μεγάλη χαρά. Είναι πολύ ωραίο το βουνό. Όλη η Ελλάδα, όχι μόνο η περιοχή μας, έχουν υπέροχα βουνά. Αλλά δυστυχώς η καμπάνια από το ΝΕΟΤ και τα χρήματα που έχουν δαπανηθεί για το promotion αφορούν τη θάλασσα, που σίγουρα είναι η αιχμή του δόρατος. Αλλά και ο ορεινός όγκος, αν αναδειχθεί σωστά, μπορεί είναι μια πολύ σοβαρή επιλογή για κάποιον επισκέπτη που θα επιλέξει την περιοχή της Μάνης ή της Μεσσηνίας ή της Πελοποννήσου γενικότερα για να κάνει τις διακοπές του. Υπάρχει προοπτική για τον εναλλακτικό τουρισμό, εάν υπάρχουν και συνέργειες, δηλαδή να συνδυαστεί η δική σας δραστηριότητα με κάποια άλλη παρόμοια δραστηριότητα και να βγει ένα ελκυστικό πακέτο για να επιμηκυνθεί και η τουριστική περίοδος και να έρθουν και οι πτήσεις που θέλουμε? Η απάντηση εύκολη είναι ναι, αλλά από εκεί και πέρα αρχίζουν οι προϋποθέσεις. Δηλαδή, θα πρέπει να αλλάξουμε ουσιαστικά το σκεπτικό μας και την αντίληψή μας. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι έχει αλλάξει εντελώς καταρχάς έχει αλλάξει εντελώς το προφίλ του επισκέπτη ταξιδιώτη συνολικά. Δηλαδή, αυτό που συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια, ότι ο ταξιδιώτης πήγαινε δίπλα στη θάλασσα και πέρναγε 7 μέρες δίπλα στην παραλία πίνοντας και τρώγοντας. Η θάλασσα και τα γόρι μου, η καμπάνια. Ακριβώς. Ναι. Αυτό πλέον οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ανακαλύψει τις ενδροφίνες, τη χαρά που σου προσφέρει η δραστηριότητα, είτε είναι στη θάλασσα. Γιατί δεν είναι μόνο δραστηριότητα στο βουνό, και στη θάλασσα. Η δραστηριότητα γενικότερα έχει προσαρμοστεί στο σύγχρονο τρόπο ζωής που είναι πιεστικός. Οπότε οι επισκέπτες και φίλοι από την Ευρώπη που έρχονται έχουν πλέον ανακαλύψει τη δραστηριότητα και θέλουν να την ενσωματώσουν στις διακοπές τους. Δηλαδή το στοίχημα θα κερδιθεί από περιοχές και από φορείς οι οποίοι θα συνειδητοποιήσουν αυτή την πραγματικότητα, την αντικειμενική συνθήκη πλέον. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζονται συνέργειες, δεν μπορεί κανένας μόνος του να κάνει τίποτα. Ουσιαστικά για να αλλάξουμε την αντίληψη που υπάρχει, που έχουμε εμείς ίδιοι. Μιλάμε για αυτοεκπαίδευση, αυτομόρφωση και αλλαγή της κουλτούρας, αν θέλουμε να δούμε μια καλύτερη επόμενη μέρα.
στην περιοχή της Δυτικής Μάνης υπάρχουν αυτά τα απίστευτα μονοπάτια. Γιατί δεν έχουμε καταφέρει μέχρι σήμερα να τα αναδείξουμε, όπως για παράδειγμα στο Menalon Trail στην Αρκαδία? Εγώ δεν θα συμφωνήσω μαζί σου ότι δεν τα έχουμε αναδείξει, με την έννοια ότι εδώ και 10 χρόνια, για παράδειγμα, γίνεται ο αγώνας στο Tagetto Challenge, ο οποίος η εξέλιξη του αγώνα είναι μέσα στα μονοπάτια του Tagetto, τα οποία τα φροντίζουμε και τα καθαρίζουμε με πολύ προσοχή εδώ και 10 χρόνια. Το πρόβλημα δεν είναι τα μονοπάτια, το πρόβλημα είναι η αντίληψη που έχουμε όλοι οι υπόλοιποι επαγγελματίες, που έχουμε οι επαγγελματίες γενικά, για τη σημαντικότητα αυτών των μονοπατιών και πόσο σημαντικό είναι να αναδειχθούν. Δηλαδή, οι επισκέπτες που έρχονται στην περιοχή σίγουρα θα καθίσουν, θα φάνε, έχει πολύ ωραίο γαστρονομικό κομμάτι η περιοχή μας. Σίγουρα θα απολαύσουν τη θάλασσα που είναι και αιχμή του Δόρατος, αλλά περνάνε πολύ μεγάλο μέρος της ημέρας τους στα βουνά και στα μονοπάτια. Αυτό που έχει γίνει κοινό τόπο και συνείδηση για του επισκέπτε δεν έχει γίνει ακόμα αντιληπτό από του επαγγελματίε τη περιοχή. Αυτό είναι το σημαντικό το στοιχείο που κάνει τη διαφορά. Εμεί, στα πλαίσια τη προσπάθεια να αλλάξουμε λίγο το branding τη περιοχή, δηλαδή να δράσουμε λίγο στο συλλογικό υποσυνείδητο, έτσι ώστε ο επισκέπτη να έχει στο μυαλό του όταν ακούσει Καρδάμιλη, Δυτική Μάνη, να μην έχει μόνο την κακώ εννοούμενη ξεκούραση, αλλά να έχει στο μυαλό του και τι δραστηριότητε. Κάνουμε συνέχεια βήματα και κινήσει. Έχουμε αναπτύξει μαζί με τον Γιώργο Ντομάλαμα, που είναι φίλος από την Climb Up, έχουμε αναπτύξει ένα αναρχητικό πεδίο στην περιοχή, αναρχητικό πεδίο που το ξύμωρο είναι πλέον γνωστό στην Ευρώπη και δεν είναι γνωστό στην ίδια την περιοχή που υφίσταται. Αυτό που οφείλεται? Στην νοοτροπία και στην κουλτούρα που έχουμε γενικότερα. Στήριξη από το Δήμο της Δυτικής Μάνης έχετε? Υπάρχουν καλές προθέσεις, σίγουρα, το περιβάλλον είναι φιλικό. Τώρα, άμεσα, αν μιλήσουμε υλικά, έτσι, κάποια σύμπραξη δεν έχει γίνει, αλλά γενικότερα τουλάχιστον υπάρχει μια κατανόηση σε αυτό που κάνουμε. Τι χρειάζεται να γίνει για να το οθήσουμε αυτό το προϊόν προς τα έξω? Συνέργειες, συμμετοχή, να το πιστέψουμε? Θα πρέπει... Εμένα η προσωπική μου άποψη είναι ότι όταν θέλεις να έχεις μια διαδραστικότητα σε σχέση και μια επιρροή στο θέμα του τουρισμού, των ταξιδιωτών, θα πρέπει να έχεις μια μεγάλη εικόνα. Η οποία μεγάλη εικόνα ξεκινάει ως εξής. Θα πρέπει όλοι οι φορείς που ασχολούμαστε με το outdoor αλλά και οι επαγγελματίες, ο πρώτος στόχος είναι να αναδειχθεί σαν προορισμός της Πελοπόννησος. Το παίρνω ανάποδα. Δηλαδή δεν ξεκινάει από μια μικρή κοινωνία, από ένα μικρό κατάστημα, μια επιχείρηση, μια δράση η οποία θα μπορέσει να ταρακουνήσει και να κατευθύνει λίγο τα νήματα. Αυτό που πρέπει να γίνει, όλοι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αναδείξουμε την Πελοπόννησο καταρχάς σαν τουριστικό προορισμό. Και αν καταφέρουμε να το κάνουμε αυτό, αναδείξουμε δηλαδή τον πλούτο της Πελοπόννησου, ο οποίος είναι... Η Πελοπόννησο είναι μια περιοχή αυτόνομη που έχει ιστορία, έχει αρχαιολογικό ενδιαφέρον, έχει γαστρονομικό ενδιαφέρον, έχει βουνά, έχει θάλασσα, έχει παραλίες. Αν αναδειχθεί η Πελοπόννησο σαν προορισμός, έπειτα οι επισκέπτες θα βρουν το δρόμο τους. Δηλαδή θα ωφεληθούμε όλοι όσοι έχουμε εμπλοκή με το θέμα του εναλλακτικού τουρισμού. Πάντως η έκθεση προσφέρει ένα πρώτο βήμα για να γίνουν γνωστές όλες αυτές οι δραστηριότητες. Η έκθεση βασικά είναι ένα όχημα το οποίο μπορεί να το χρησιμοποιήσει ο καθένας μας προκειμένου να κινήσει τις δικές του ενέργειες. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει και να εξελιχθεί σαν θεσμός. Τώρα για πρώτη χρονιά υπάρχουν αρκετοί επισκέπτες, θα μπορούσε να οργανωθεί καλύτερα. Παρ' όλα αυτά είναι μια εξαιρετική προσπάθεια η οποία πρέπει οπωσδήποτε να στηριχτεί και ευελπιστούμε να γίνει θεσμός. Δηλαδή γι' αυτό είναι και ο λόγος που είμαστε και εμείς εδώ πέρα. Θέλουμε να το στηρίξουμε. Αυτό να εξελιχθεί μαζί με εμάς. Τα επόμενα χρόνια. Τα επόμενα χρόνια.